Μπράβο! Φτάνει! Φτάνει! Έλα εδώ, έλα εδώ. Έρχομαι, έρχομαι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πάλι ξεκινήσαμε με αυτόν. Καταλάβατε τι έχουμε πάθει. Μας έχει επιβάλει το πρωταγωνιστή λύκη του. Μιλιανέ, πώς είσαι, πώς νιώθεις το τέλος της εβδομάδας? Δεν μας ενδιαφέρει. Σαν δεν τι γίνεται. Έτσι, κάτι άκουγα, δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε, μας ετοίμασες με τόσο ωραία αυτό, αυτοσχεδιαστική διάθεση. Τώρα δεν λέω, τώρα παρεξηγήθηκα. Έλα, πες, σε παρακαλούμε, έλα. Έχουμε παρακαλάτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα από το A Love Supreme. Α, πολύ ωραία. Σάντι, για πες μας αυτό που καλό. Τι γίνεται με την Βασίλισσα Ελισάβετ? Λοιπόν, αυτό που φαντάζομαι ότι θες να πεις για να ενημερωθεί και ο νεαρός εδώ. Είναι 94 χρονών σήμερα. Καλά κρατιέται πάντως για την ηλικία. Χρόνια πολλά, Βασίλισσα Ελισάβετ. Λοιπόν. Στο ζώδιο του καρκίνου. Αφήστε με να πω το θέμα μου, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πετάκια, τη Ελίνα συνέχεια μας έχει φάει. Είναι Παρασκευή. Λοιπόν, Βασίλισσα Ελισάβετ, ας μεταφερθούμε το 2011 στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα, πάμε. Μπαράκ Ομπάμα, Μισελ, στα μαύρα ντυμένη, black tie, εμφανίζεται η Βασίλισσα Ελισάβετ με το λευκό της ταγέρ, το λευκό της τσαντάκι και τα λευκά γάντια. Έλα όμως που πηγαίνει και περπατάει στον καζόν και εμφανίζεται η υπεύθυνη του πρωτοκόλου του Λευκού Οίκου και τη βλέπει να βασανίζεται με το τσαντάκι και λέει ας της το πάρω τώρα, γιατί συνήθιζε και επί Κλίντον, όταν ήταν γυναίκες με σημαντικές θέσεις, να τους παίρνει τα αξεσουάρ τους για να είναι ελεύθερα τα χέρια τους. Δεν ήξερε όμως ότι τη Βασίλισσα δεν την αγγίζεις. Οπότε εμφανίζεται ο υπεύθυνος από το παλάτι, της δίνει μία, την πετάει στον τοίχο σχεδόν, του στυλ μην αγγίξεις τα χέρια σου πάνω στο τσαντάκι της Βασίλισσας. Και βεβαίως όλα αυτά τα διαβάζουμε με αφορμή ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται Protocol. Είναι από την γυναίκα αυτή που είχε τότε αυτή τη θέση, τώρα πια βεβαίως δεν θα μάθουμε ποτέ πότε απολύθηκε και γιατί. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους. Το τσαντάκι τι είχε μέσα? Λοιπόν, το τσαντάκι τώρα. Συνήθως, δηλαδή, ο βιογράφος της Βασίλισσας έχει πει ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει μέσα αυτά που έχουν και όλες οι γυναίκες. Ένα καθρεφτάκι, μέντες, γυαλιά. Κρατικά μυστικά. Ένα κραγιόν και ποτέ χρήματα. Ναι. Όμως ο τρόπος που έχει το τσαντάκι η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, υπάρχει ετικέτ και σε αυτό. Αν το μεταφέρει από τον δεξί ώμο στον αριστερό, έχει βαρεθεί πάρα πολύ με τη συζήτηση. Δηλαδή, αν καθόμασταν τώρα και συζητούσαμε και τη βλέπαμε να κάνει αυτό, θα έπρεπε να αλλάξουμε θέμα. Μάλιστα. Αν πάρει το τσαντάκι της και το ακουμπήσει στο τραπέζι που τρώνε, σημαίνει ότι δίνει άλλα 5 λεπτά, πρέπει να φύγουν σε 5 λεπτά. Και αν ακουμπήσει την τσάντα της στο πάτωμα, πρέπει να φύγουν την ίδια και όλα στιγμή. Αυτό είναι ωραίο να το κάνουμε με τους φίλους μας. Άμα βαριόμαστε και πού και πού. Άμα βάλω τσαντάκι από την άλλη. Σημαντικό. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό για την Βασίλισσα. Θα την παρατηρώ τώρα. Άμα βλέπει καμιά Μέγκαν, ας πούμε, και βάζει τσαντάκι από την άλλη. Ναι, θα ξέρω τι γίνεται. Εμιλιανέ, πες μας εσύ. Δεν με νοιάζει. Α, τώρα. Ελληνάκι μου, τι γίνεται εσύ, για πες μου. Σου έχω βάλει δίπλα τον Εμιλιανό, σε έχει συγχύσει, ε. Σου ζητώ συγγνώμη. Όχι. Μου έχει ζητήσει να τον βάζω ανάμεσα σε γυναίκες συνέχεια. Έχω συνηθίσει, δεν μπορώ. Τον θέλουμε, τον θέλουμε. Έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πες μας, Ελίνα. Εγώ θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μία παράξενη είδηση, η οποία λοιπόν έχει έρθει από εκεί, καθώς οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι τείχοι, ακόμη και τα οχήματα έχουν γεμίσει με γκράφιτι που απεικονίζουν τηγανιτά αυγά. Ναι, τηγανιτά αυγά. Why? Why? Υπάρχει λοιπόν μία δημιουργός η οποία ονομάζεται Egon Your Way, έχει πάρει δηλαδή το όνομά της από αυτό, η οποία εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη ιδέα ουσιαστικά, διότι ήθελε να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων που είναι συνέχεια σκυμμένοι στα κινητά τους και να τους κάνει να αλλάξουν το βλέμμα τους, να κοιτάξουν και κάπου αλλού. Και τα αυγά ενδεχομένως να βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια λειτουργήσε γιατί έχει γίνει τρομερός δώρος, να σας πω. Πόσες μέρες είναι αυτό τώρα, είναι μέρες αυτό επάνω? Είναι καιρός και όλοι ανεβάζουν και στα social βιντεάκια με τα αυγά. Τους αρέσει δηλαδή, στους Θεσσαλονικείς αυτό με τα αυγά? Σίγουρα κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν τους αρέσει, δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Περίεργο. Για πες. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είδαμε και τα πλάνα δηλαδή. Πολύ ωραίο. Τώρα αντί να αγνοούν το πεζοδρόμιο, θα αγνοούν γκράφιτι με τα κινητά. Πολύ ωραίο. Εσένα γενιά που είναι συνέχεια με το κινητό, γιατί. Το ίδιο. Εντάξει, κοίταξε, όχι. Η γενιά μου, όπως όλες οι γενιές, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι
Εντάξει. Μονόχρονη ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι. Εσύ δει τον εαυτό σου να κυκλοφορεί με το κοιτάζοντα κάτω συνέχεια λίγο το κινητό. Κοίταξε πολλέ φορέ επειδή οι υποχρεώσει πέφτουν πάρα πολλέ και αυτά το κινητό είναι πολύ μεγάλο εργαλείο. Από τι υποχρεώσει το παθαίνει. Ναι. Έτσι, businessman, businessman. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνει τώρα τον ολοκληρωτή εκπομπή που θα είναι ο Εμιλιανό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Εμιλιανέ. Πες μου. Έχει σκεφτεί πω θα κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα τη ζωή σου. Οχ. Πού μπορεί αυτό. Όχι, προφανώ και όχι, αλλά. Θα ήθελα κάτι να έχει να κάνει με μουσική. Η μουσική, ξέρεις, όπως έτσι διέπει όλη τη ζωή ενός μουσικού, όπως το θέατρο ενός ηθοποιού, ενός θεατρίνου, θα έλεγε. Ναι. Έτσι είναι, σίγουρα θα ήθελα να έχει να κάνει με τη μουσική. Θα τις έπαιζες κάτι στο πιάνο. Δεν ξέρω. Κάτι πιο grand. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πες ότι σου έλεγε ναι. Σου έλεγε το ναι. Και... προφανώς και θα μου έλεγε ναι. Ναι. Και προφανώς λοιπόν σου έλεγε το ναι και μετά στο ανέβαλε 2-3 φορές. Δηλαδή κλείνεται η ημερομηνία και τη έλεγε αγάπη, παντρευόμαστε 10 Φεβρουαρίου. Κλείνατε για τις 10 Φεβρουαρίου, καλούσατε τον κόσμο και μετά σου έλεγε τελευταία στιγμή. Αχ, αγάπη μου, στο 1000 έχω κανονίσει. Θα έλεγα ότι υπεκφεύγει. Μάλιστα. Γιατί αυτό τραβάει η πρωθυπουργός της Δανίας. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Όχι, πες μου. θα στο πω εγώ. Το είδα, το διάβασα και μου έκανε λίγο εντύπωση ότι για τρίτη φορά αναβλήθηκε ο γάμος της. Τι τραβάνε και οι πρωθυπουργοί, καταλαβαίνετε. Γιατί λέει τώρα έχει ένα Euroconference τέλος πάντων, το οποίο κανονίστηκε τελευταία στιγμή και για τρίτη φορά ανέβαλε το γάμο. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω τώρα. Θέλεις να παντρευτείς τον άνθρωπό σου. Δεν μπορείς να τον πάρεις. Να πάτε σε μια εκκλησία με 2-3 φίλους να γίνει. Πόση ώρα είναι, μια ωρίτσα δεν είναι. Και έγραψε και ένα λίγο ενοχικό μου φάνηκε στο Instagram ότι ενώ θέλω πολύ να τον παντρευτώ, τι κρίμα που για τρίτη φορά πρέπει να τον αναβάλουμε. Νομίζω δεν θα υπάρξει τέταρτη φορά, θα έχει κάτι θα μάθημα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν θα αναβάλουμε σίγουρα το κομμάτι του κινηματογράφου αυτό το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Είναι δεδομένο γιατί στο drive-in, το οποίο μάλιστα πήγα χθες και είδα το Christine, και είναι υπέροχη εμπειρία να βλέπεις το Christine, που είναι μια ταινία με δολοφόνο αυτοκίνητο μέσα στα υπόλοιπα αμάξια. Αισθάνεσαι. Πες πώς είναι το drive-in που δεν έχω πάει ποτέ. Είναι υπέροχο. Μέχρι και το Σάββατο θα έχει προβολές. Μετά δεν ξέρουμε το κατά πόσο θα συνεχίσει άμεσα. Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι προβολές από τον επόμενο μήνα. Οι τελευταίες όμως δύο προβολές είναι αφιερωμένες στον μήνα του Pride και γι' αυτό θα κάνουν προβολή της ταινίας Pride και το υπέροχο musical Hedwig and the Angry Inch. Ένα από τα συγκλονιστικά musical το οποίο είχε βγει στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου μεγάλη εμπορική επιτυχία για να ακριβολογούμε, ήταν το ακριβώς αντίθετο. Έχει ανέβει και στο θέατρο με την Ευελίνα Παπούλια στο ρόλο του Hedwig. Ναι. Στο Broadway έγινε μια αναβίωση πριν από λίγα χρόνια και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Είχα επίσης τη χαρά να το παρακολουθήσω. Καλά, εσύ έχεις παρακολουθήσει όλα, δεν ανησυχούμε. Αυτά είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πραγματικά ένα musical το οποίο ενώ νομίζεις ότι σου παρουσιάζει ένα κομμάτι της glam rock, ουσιαστικά είναι βαθύτατα πολιτικό. Σου εξηγεί όλα τα στάδια της εξέλιξης της ιστορίας στην Γερμανία με μια ματιά η οποία είναι αποστασιοποιημένη αλλά πάρα πολύ ουσιαστική. Ας δούμε όμως και τις υπόλοιπες προβολές, γιατί τα φεστιβάλ χτυπάνε... Συγγνώμη, θα ρωτήσω, επειδή εσύ θα το ξέρεις. Αυτός έχει γράψει και το King Boots ή αλλιώς το έχω στο μυαλό μου? Όχι, το έχεις αλλιώς στο μυαλό σου. Και είναι καλό που το αναφέρεις αυτό, γιατί το King Boots, το χαρακτηριστικό του είναι μάλλον στην ίδια θεματική και υπάρχει μια φημολογία, επειδή ξεκίνησε από ταινία, έγινε musical, ότι πιθανότητα και αυτό θα ανέβει. Θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, οπότε μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε για την πιθανότητα λοιπόν να γίνει. Ακόμα και σε ασυνείδητο επίπεδο. Έχουμε αυτή την συνέστηση, είναι η αλήθεια. Τώρα όμως τι άλλο γίνεται. Όλα τα φεστιβάλ χτύπησαν κόκκινο, αφού οι κινηματογράφοι έχουν αρχίσει και λειτουργούν, η θερινή και σύντομα και η χειμερινή κινηματογράφη. Τα φεστιβάλ λοιπόν χτυπάνε ένα ωραίο καμπανάκι. Και έτσι λοιπόν το φεστιβάλ Αθηνών, ή αλλιώς οι νύχτες πρεμιέρας όπως όλοι τις γνωρίζουμε, στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις έχουν οργανώσει εξαιρετικές προβολές. Μεταξύ αυτών, χθες ξεκίνησαν με τον Τζάκι Μπράουν, σήμερα έχουν το Όλα για τη μητέρα μου και αύριο το Rocky Horror Show. Είπαμε για musical και το κομμάτι του Pride σε έναν τέτοιο συνδυασμό. Κάθε μία από τις ταινίες πάρους για να τηρήσουν το πρωτόκολλο θα μπορεί το κοινό να μπαίνει δωρεάν με ειδικό κουπόνι το οποίο θα προμηθεύεται νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλές προβολές και το μήνα Ιούλιο και κάποιες και το μήνα Αύγουστο. Και πάμε και στο τελευταίο, το ότι το Midnight Express, ένα φεστιβάλ για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, θα κάνει ακόμα μία μεταμεσονύχτια προβολή. Και το Badlands λοιπόν μιλάμε, ένα από τα ανατριχιαστικά thriller, το οποίο θα το συζητήσουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μαζί με τις υπόλοιπες ταινίες της εβδομάδας, για μία και μοναδική προβολή σε καινούρια ψηφιοποιημένη έκδοση. Ας τα απολαμβάνουμε λοιπόν όλα αυτά. Εγώ έχω φτιάξει το πρόγραμμά μου, προλαβαίνω 6 ταινίες σε ένα τρίμερο, καλά θα πάμε. Μα τα έχεις πάει τόσο καλά. Λοιπόν, Εμιλιανέ, πες μου λίγο για το θέμα. Α, τώρα θέλεις να σου πω. Όχι, να σου πω κάτι, δεν θέλω. Θέλω να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να δούμε το βίντεο.